Κρατήσαμε το καλύτερό μας παιχνίδι για το τέλος. Our goal, we have one goal for the game and that was to hold them under 50 points and we did. Είχαμε ένα στόχο για αυτό το παιχνίδι, ήταν να τους κρατήσουμε κάτω από 50 πόντους και το καταφέραμε. Our defense was very, very good tonight. Η άμυνά μας ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα. Offensively, sometimes it appears that we struggle, but when we can score 78 points, that's good for us. Κάποιες φορές στην επίθεση είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά όταν σκοράζει συνολικά 78 πόντους είναι πολύ καλός υπολογισμός. We got out on the fast break. We handled the ball fairly well. We out rebounded them. We just all around had a very good game. Τρέξαμε το παιχνίδι, χειριστήκαμε την μπάλα σωστά, κερδίσαμε στα rebound. Γενικά είχαμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό σε όλους τους τομείς. And you know, I understand that in that most of you write that I deserve all the credit. Καταλαβαίνω κάποιους από εσάς που γράφουν ότι εγώ αξίζω τον έπαινο. But actually, the players deserve all the credit. Αλλά στην πραγματικότητα οι παίχτες αξίζουν όλο τον έπαινο. Κοιτάξτε. I've said it before and I'll continue to say it. The basketball is a player's game. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, θα το πω και τώρα. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι για τους παίχτες. I asked them the first day I took over to trust me. Του ζήτησα την πρώτη μέρα που ανέλαβα την ομάδα να με εμπιστευτούν. And they did. I had them doing a lot of things that maybe they hadn't done before. Και το έκαναν. Του ζήτησα να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν κάνει στο παρελθόν. And they worked very, very hard. Και δούλεψαν πολύ σκληρά. So, as I said, you know, when you're going to write it up, give the credit to the people that deserve it. Έτσι, όταν γράψετε γι' αυτό, να δώσετε τον έπαινο στους παίχτες, γιατί τον αξίζουν. Now, I am returning to the United States tomorrow. Επιστρέφω αύριο στην Αμερική. And you know, I apologize to my players for that because I would like to have an end-of-season meeting with each player. Ζήτησα συγγνώμη από τους παίχτες μου γιατί θα ήθελα να μείνω λίγο ακόμα να έχω κάποιο meeting με κάθε έναν από τους παίχτες. Συνάντηση με κάθε έναν από τους παίχτες. And I apologize to the president also. Και ζήτησα συγγνώμη επίσης και από τον πρόεδρο. But I have many things going on in the United States that have been very hard to deal with over here. Αλλά έχω πάρα πολλές υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πολύ δύσκολο να τις αξιοποιήσω βρισκόμενος εδώ. I don't want anybody to get the impression that I'm trying to run out of town or get out of here as quick as I can. It's just the way that it went. Δεν θέλω that it so happens. Να το παρεξηγήσω αυτό για τον τρόπο που φεύγω έτσι τόσο γρήγορα. Θα ήθελα να γίνουν αλλιώς τα πράγματα, αλλά έτσι δυστυχώς συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. It took a lot of nerve for the president to make me the head coach. It took a lot of courage. Ήθελε πολύ κουράγιο από τον πρόεδρο για να με κάνει προπονητή της ομάδας. And I bet a lot of you thought it was very foolish at first. Και πολλοί, γιατί πιστεύω ότι πολλοί από εσάς στην αρχή νομίζατε ότι ήταν ανόητο. So I want to thank him for that. Και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. I also want to thank Kostas. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα. Katerina, you want to translate for Kostas? I don't know yet. I have an open mind. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Έχω ανοιχτό μυαλό. I have several opportunities in the United States. Έχω πολλές ευκαιρίες αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. But as I said, I have an open mind. I'm not leaving here thinking I'm never coming back, and I'm not leaving here thinking, yes, I'm coming back. Αλλά είμαι ανοιχτό σε όλα. Δεν φεύγω λέγοντας ότι δεν θα ξαναγυρίσω, ούτε ξαναγυρίζω. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος. Καταρχήν, είχα υποσχεθεί όταν ξεκινούσαμε την περίοδο ότι το μπάσκετ θα το ξαναφέρω στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους συνεργάτες μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος. Ποιος είναι αυτός που είχε γράψει από εσάς, ποιος με λέει ευτυχή είναι εδώ. Είμαι πραγματικά ευτυχής γιατί πραγματοποιήθηκε αυτό το οποίο είχα πει. Το μπάσκετ ξαναγυρίζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι περισσότερο τώρα στο χέρι το δικό σας να πείσετε όσους δεν ακολουθούσαν όλη τη χρονιά ότι πρέπει να πιστεύουν, να εμπιστεύονται και να ακολουθούν. Θα μας επιτρέψετε να έχουμε κάποιες μέρες ηρεμίας που είναι τελείως απαραίτητες για να μπορέσουμε αυτή την ανάλυση να την κάνουμε κατά τον καλύτερο και ορθολογιστικότερο τρόπο. Ο Σκοτ, ξέρετε, όπως και εγώ, έχουμε μια αμοιβαία πολύ μεγάλη εκτίμηση. Ο Σκοτ έχει αγαπήσει τη Θεσσαλονίκη, έχει αγαπήσει τον ΠΑΟΚ. Σας είχα πει όταν ανακοίνωσα ότι ο προπονητής μας θα είναι ο Σκάιλς, σας είπα ότι ο Σκάιλς είναι ΠΑΟΚτζής. Κάποιοι ηρωνεύτηκαν το πράγμα, αλλά ελπίζω
να αντιληφθήκατε τώρα ότι όταν έλεγα εκείνο δεν έκανα καμιά απολύτως υπερβολή. Μετά το παιχνίδι. Ο Σκοτ είναι και θα παραμείνει, όπως μου είπε, παοξής. Άλλο τι θα γίνει με την απόφασή του. Δεν είναι έτσι και να μην τα ισοπεδώνουμε τα πάντα. Άκουσα τι είπατε. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ στη ζωή του Σκοτ. Για να είμαστε προσγειωμένοι. Έχει οικογένεια, έχει τρία μικρά παιδιά στην Αμερική που για τον ΠΑΟΚ τα αρνήθηκε πάνω από 8 μήνες. Έχει να τα δει ο Σκοτ. Έμεινε εδώ να παλέψει για αυτό που είχε υποσχεθεί σε μένα όταν του είπα ότι αυτός θα είναι ο προπονητής μας. Ότι θα πάμε στην Ευρωλίγκα. Κάθισε, πάλεψε και πάλεψε τον πολύ ωραίο αγώνα όπως τον είδατε που έφερε και το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ. Βαρεθείτε να τα ακούτε.